στο βάθος παρατηρούμε έναν κύριο, μια φιγούρα που είναι κοντά σε έναν κάλαθο μεγάλο. Είναι ο Λούις, και ο πιένει να πετάξει την πίτσα, το χαρτί της πίτσας, γιατί η υπόλοιπη πίτσα ήταν μέσα στο στομάχι του, πριν πάει αστερό σπίτι. Στο απέναντι πεζοδρόμιο. Επίε στον κάλαθο απέναντι να πετάξει το κουτί της πίτσας για να μην το δει αστέρ. Ποιος θα είναι τα λεφτά να βγει. Φτάναν το φίλοι, εδώ άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε όλοι μαζί στο κανάλι, ήταν σπίτι του να φάνε, να πιούν, να τα πούν. Και λέει τους ρε παιδιά, ένα λεπτό να πετάξω πριν έρθει αστερό, να πετάξω το κουτί. Κάλα το φωτογραφία και στείλα μας. Να πιστεύτες, Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ, δηλαδή πραγματικά, δεν ήξερα αν φάτε την αστερόνια, βαρκέτε τη μουρμούρα, αλλά πραγματικά κάνει τα πολύ κάθε ημέρα τα πράγματα. Προσπαθούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντά ο κύριος Πατσαλίδης. Δεν ξέρω αν η αστερό βλέπει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Λουί μου, αν την βλέπει, έβρε τρόπο να κρυφτείς. Το καλό σου που θέλουμε, Λουί μου. Εν τω μεταξύ, σας είπα που πριν ημέρες τον πήρα τηλέφωνο έτσι κοντά στο μεσημεράκι. Λέω του Πατσαλίδη, μου σφουγγάριζε. Όχι, μόλις τελειώσει το σκούπισμα, λέει μου. Ναι, κάνει, πραγματικά κάνει πάρα πολλές δουλειές ο Λουί στο σπίτι. Εγώ μια φορά του έκανα συνέντευξη τηλεφωνικό σου και μου έλεγε ένα λεπτό γιατί κάνουν ψωμί τώρα. Ναι, ζυμώνει, ζυμώνει τώρα. Ναι, ζυμώνει. Είναι αλήθεια αυτό. Τι κάνει λοιπόν ο Λουί στα βράδια. Τα μισά τρώει δηλαδή την ώρα που